Μαλέκος για τον Κάντιλο που φεύγει, γυρίζει επικίνδυνα, το γυριστό σουτ, η μπάλα out, το γυριστό σουτ από τον Τούτιτς. Σαββίδης, Καντίλος, Μαλέκος προσπαθεί να αποφύγει τον Μάρκοβιτς και τα καταφέρνει. Μαλέκος το γύρισμα, η κεφαλιά και τον γκολ. Το γκολ από τον Ανδρέα Κάντιλο, το 1-0 για την Ομόνια. Ήταν η ωραία προσπάθεια από τον Μαλέκο που με χορευτικές φιγούρες απέφυγε τον Μάρκοβιτς, έκανε την παλιά και ο Κάντιλος από κοντά με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μαραγκού. Μαλέκος, Σάκης, Χριστοδούλου, σε καλή θέση ο Χριστοδούλου, το shooting ball out. Εκτελέστηκε στα γρήγορα το φάουλ. Ιωάννου πάτησε το shoot, έκοψε ο Χρήστου, ωραία. Επιμένει το Αποέλ, η παλιά από τον Πούνα. Πούνας, Χατζιλούκας που ξεφεύγει. Προτιμά να δώσει για τον Σωτηρίου που κερδίζει την κεφαλιά. Η μπάλα μόλις out. Καντήλος βρίσκει έξυπνα τον Τούτιτς μόνος, πλασάρει ο Τούτιτς και η μπάλα out. Μια μεγάλη ευκαιρία χάθηκε για την Ομόνια. Καντήλος, η μπαλιά στην περιοχή. Πούνας πρόλαβε μπροστά από τον Μαλέκο. Με ωραίο τρόπο ο Χριστοδούλου κέρδισε την μπάλα. Η μπαλιά στην περιοχή, σε καλή θέση, το γυριστό και γκολ. Το 2-0 για την Ομόνια με ένα πολύ ωραίο τέρμα από τον Σάκη. Το 2-0 για την Ομόνια που είναι πολύ καλή σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ήταν η ωραία προσπάθεια που ξεκίνησε από τον Χριστοδούλου, έβγαλε την παλιά στην περιοχή, η κεφαλιά του Κάντιλου και στη συνέχεια το γυριστό σούτ από τον Σάκη και το 2-0 για την Ομόνια. Χατζιλούκας, Ιωάννου, το γυριστό σούτ, σε ετοιμότητα ο Χρήστου μαζεύει την μπάλα. Χατζιλούκας, Αριστοκλέους, η παλιά στην περιοχή για το Σωτηρίου, η κεφαλιά από καλή θέση, η κεφαλιά του Σωτηρίου φεύγει out. Τούτιτς, Καντήλος, η παλιά στην περιοχή, η κεφαλιά και το 3-0. Το 3-0 από τον Γκογκριτσιάνι που εκμεταλλεύτηκε την άστοχη έξοδο του Μαραγκού και πέτυχε το 3-0. Ήταν η σέντρα από αριστερά από τον Κάντιλο, η κεφαλιά από τον Γκογκριτσιάνι και το 3-0 για την Ομόνια. Γκογκριτσιάνι που προωθείται, Γκογκριτσιάνι δίνει για τον Τούτιτς, κερδίζει την κόντρα, να δούμε, τελικά έφυγε πλάγια και έκοψε εκεί ο Μάρκοβιτς. Μαγνήτης, η παλιά στην περιοχή, η κεφαλιά από κοντά, η μπάλα είναι κόρνερ τελικά. Μαγνήτης, Τούτιτς, Αντωνίου, Μάρκοβιτς, για τον Μαγνήτη από αριστερά, η παλιά ευκαιρία, τελικά είναι τον γκολ. Είναι τον γκολ για το Αποέλ, με τον Πούνα πρέπει να ήταν. Το Αποέλ που μπήκε πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Σαββίδης σε καλή θέση, το γυριστό από τον Γκογκριτσιάνι, μεγάλη ευκαιρία χάνεται για την Ομόνια. Αντωνίου που ξεφεύγει. Χατζιλούκας για τον Ιωάννου που σταματά ωραία το shooting ball out. Γκογκριτσιάνι που ξεφεύγει με ωραίο τρόπο, μπαίνει στην περιοχή, ξεφεύγει ο Γκογκριτσιάνι, γυρίζει, τελικά ο Μαραγκός διώνει σε κόρνερ. Κάντιλος, Μαλέκος που κέρδισε, μπήκε στην περιοχή ο Μαλέκος, τελευταία στιγμή έδιωξε ο Μαγνήτης το σούτ από τον Χριστοδούλου, κόντραρε Αριστοκλέους και πλάγιο. Σαββίδης άλλαξε ωραία με τον Γκογκριτσιάνι. Σαββίδης στην περιοχή, το γύρισμα, η κεφαλιά και τον γκολ. Ένα υπέροχο γκολ από τον Ανδρέα Κάντιλο και το 4-1 για την Ομόνια. Ήταν ο γρήγορος συνδυασμός Σαββίδη-Γκογκριτσιάνι. Ο Σαββίδης στη συνέχεια έστειλε την παλιά στην περιοχή, ξεπετάχτηκε ο Κάντιλος και με κεφαλιά έστειλε για τέταρτη φορά την μπάλα στα δίχτυα του Μαραγκού. Ήταν η παλιά από δεξιά από τον Χατζιλούκα, ακάλυπτος στο δεύτερο δοκάριο Σωτηρίου με κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να μειώσει σε 4-2. Κάντιλος, ανοιχτή άμυνα του Αποέλ, η παλιά για τον Σαββίδη που είναι όμως σε θέση offside. Διαμαρτυρίες από πλευράς Ομόνιας, μια φάση που πρέπει να ξαναδούμε. Ήταν ο Κάντιλος που έδωσε για τον Σαββίδη, που όμως είχε υποδειχθεί από τον επόπτη, τον κύριο Τίληρο, σε θέση offside. Ιωάννου που ξεφεύγει με ωραίο τρόπο, μπαίνει στην περιοχή επικίνδυνα. Σε καλή θέση το σούτ, ο Χατζιλούκας κοντράρεται, τελικά ξεκαθαρίζει ο Καϊάφας. Βρίσκει ωραία τον Καϊάφα, αυτός δεξιά για τον Γκογκριτσιάνι. Γκογκριτσιάνι που πέφτει κάτω από το μαρκάρισμα του Μαραγκού. Διαμαρτυρίες από πλευράς Ομόνιας, ζητούν πέναλτι, όμως ο διαιτητής είναι ανένδοτος. Να ξαναδούμε την φάση. Ήταν η παλιά από τον Καϊάφα, Γκογκριτσιάνι κέρδισε την μπάλα, μαρκαρίστηκε εκεί από τον Μαραγκό, έπεσε κάτω. Η Ομόνια ζήτησε πέναλτι, ο διαιτητής είπε όχι. Σαββίδης, Κάντιλος, σε καλή θέση ο Σάκης, κλείνεται, γυρίζει πίσω Μαλέκος. Μαλέκος που ξεφεύγει, πέφτει κάτω και ο διαιτητής αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί. Σάκης, Κιζηλασβίλη, έκοψε έξυπνα, ευκαιρία το shoot και goal. Τον γκολ από τον Ανδρέα Κάντιλο και πάλι, τρίτον γκολ για τον Κάντιλο και πέμπτο για την Ομόνια. Σε αυτή την γρήγορη αντεπίθεση της Ομόνιας, ο Κιζηλασβίλη έδωσε στον Κάντιλο που εύκολα απέναντι στον Μαραγκό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να ολοκληρώσει τον θρίαμβο της Ομόνιας. Ομόνια 5, Αποέλ 2. Σήμερα πραγματικά η Ομόνια απόδειξε ότι αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα. Πραγματικά σήμερα η ομάδα έδειξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και απόδειξε σε αυτόν τον κόσμο, ειδικά στο δικό μας κόσμο, ότι έχουμε πολλές δυνατότητες.